Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Στην σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τα βαφτίσια, την βάφτιση στον αρχαίο κόσμο, κυρίως στην περιοχή της Ελλάδας, αλλά και γύρω από τη Μεσόγειο και ακόμα και στον Ατλαντικό ωκεανό και το όνομα που παίρνει το παιδί και τι σχέση έχει με τους προγόνους του ή με το επάγγελμά τους. Η πρώτη καταγεγραμμένη βάφτιση στον αρχαίο κόσμο γίνεται από τον Ευρυπίδη στο έργο του «Ηλέκτρα». Η Ηλέκτρα είναι κόρη του Αγαμέμνονα και της Κλυτεμνίστρας. Η Κλυτεμνίστρα θέλει να εκδικηθεί τον σύζυγό της, τον Αγαμέμνονα, γιατί την ξεγέλασε. Την προσκάλεσε στην Αυλίδα, όπου πήγε την κόρη της Ιφηγένεια, τάχα για να την παντρέψουν με τον Αχιλλέα, αλλά βασικά για να την θυσιάσουν στην θεά Άρτεμη και να πνεύσει ούριος άνεμος για να φύγουν τα καράβια των Αχαιών εναντίον των Τρώων. Η Κλυτεμνίστρα λοιπόν περιμένει τον Αγαμέμνονα, αλλά ήδη έχει κάνει σχέση με τον Αίγισθο και έχει διώξει τα νόμιμα παιδιά της, τον Μένο Ορέστη και τον Πυλάδη, τον ξάδελφό του, στην χώρα την Παρνασίδα, σε συγγενείς εκεί, ενώ την Ηλέκτρα την αναγκάζει να μην κάνει ποτέ παιδιά διαδόχους νομίμους για τις Μυκήνες και το Άργος, γιατί την δίνει γυναίκα ενός βοσκού, ενός κατώτερου άνδρα που τα παιδιά του δεν θα γίνουν ποτέ νόμιμοι διάδοχοι του Αγαμέμνου. Ο Αγαμέμνονας επιστρέφει, η Κλυτεμνίστρα τον δολοφονεί με την βοήθεια του Αιγίσθου και ο Ορέστης με τον Πυλάδη επιστρέφουν για να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του. Βρίσκουν την Ηλέκτρα παντρεμένη με τον κατώτατο αυτόν άνδρα και σχεδιάζουν την δολοφονία της Κλυτεμνίστρας, παρουσιάζοντας μία φανταστική εγκυμοσύνη και γένα της Ηλέκτρας, στην οποία καλούν την Κλυτεμνίστρα να βαφτίσει το αγόρι μωρό της. Αυτή είναι η καταγεγραμμένη βάφτιση ενός μωρού, ενός πρίγκιπα. Θα ήταν και διάδοχος αν η Ηλέκτρα είχε παντρευτεί κάποιον όμοιό της ή ανώτερό της, ενώ τώρα αυτό το παιδί δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Την βάφτιση αυτή θα την παρακολουθήσουμε μέσα από το έργο του Ευρυπίδη «Ηλέκτρα». «Ηλέκτρα, πήγαινε γέρο και πες της Κλυτεμνίστρας πως γέννησα αγόρι και είμαι λεχόνα». Ο γέροντας: «Πώς, είναι καιρός που γέννησες ή τώρα μόλις?» Ηλέκτρα: «Πες της πως είμαι στις ημέρες που καθαρίζεται η λεχόνα, την δεκάτη του πεδαρίου». Γέροντας: «Και πώς σκοτώνει αυτή τη μάνα?» Ηλέκτρα: «Θα έρθει σαν να ακούσει τη λεχονιά μου». Γέροντας: «Γιατί, θα ρίξεις πως νοιάζεται αυτή για σένα, παιδί μου?» Ηλέκτρα: «Ναι, και μάλιστα θα δακρύσει για τη φτωχή την τύχη του παιδιού μου». Ο γέροντας φτάνει στο παλάτι του Αγαμέμνονα, τώρα της Κλυτεμνίστρας και του Αιγίσθου, και την προσκαλεί να κάνει τη βάφτιση του παιδιού της κόρης της, της Ηλέκτρας. Η Κλυτεμνίστρα φτάνει στην Ηλέκτρα και τη ρωτά:
Μα γιατί είσαι άλλωστη και κακοντημένη, αφού σηκώθηκες από τη λεχονιά? Μα τι ήθελες που με καλούσες, κόρη μου, εδώ, Ηλέκτρα? Έμαθες, πιστεύω, για τη λεχονιά μου και γι' αυτήν πρόσφερε θυσία εσύ αντί για μένα. Αφού δεν ξέρω εγώ, τώρα που κλείσανε δεκά την σελήνην παιδός, ως νομίζετε. Έτσι δεν συνηθίζεται. Δεν ξέρω τίποτε από αυτά. Τώρα πρωτογενώ. Κλητεμνίστρα. Άλλη πρέπει να την κάνει αυτή τη θυσία. Ή σε έλυσεν εκτόκον, αυτή που σε ξεγέννησε. Ηλέκτρα. Μοναχή μου ήμουν στη λεχονιά μου και μοναχή το παιδί μου γέννησα. Κλητεμνίστρα. Τόσο το σπίτι σου δεν γειτονεύει με φίλους? Ηλέκτρα. Τους φτωχούς κανένας δεν τους θέλει για φίλους. Κλητεμνίστρα. Καλά, πηγαίνω να θυσιάσω στους θεούς, αφού παιδός αριθμών ως τελεσφόρων, αφού συμπληρώθηκαν οι ημέρες του παιδιού. Και όπως καταλάβατε, κυρίες, κύριοι και παιδιά, 10 μέρες μετά την γέννηση ενός βρέφους, γίνεται η βάπτισή του. Τη 10η σεληνιακή μέρα μετά την γέννηση. Και γι' αυτό χρειάζεται νερό, ζεστό και δώρα που φέρνει ο νονός, αυτός που θα δώσει το όνομα στο μωρό. Χρυσώματα και άλλα δώρα. Εμείς τώρα θα πάμε για λίγο σε μια άλλη πλευρά του πλανήτη, θα δούμε μία βάφτιση που δεν γίνεται στο νερό, αλλά στον αέρα. Το αεροβάπτισμα. Και να τι μας λέει γι' αυτό ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. Ο Θεσσαλός Ιάμβουλος, έμπορος, στην αρωματοφόρο περιοχή της Αραβίας, έπεσε στα χέρια ληστών. Τον πούλησαν και έγινε βοσκός τους Αιθίωπες. Και ξανά πέσε στα χέρια άλλων ληστών που τον πήγαν στα παράλια της Αιθιοπίας. Από εκεί τον έστειλαν για τον καθαρμό της χώρας τους σε ένα νησί, όπου μακαρίως ζήσεστε, όπου θα ζήσουν ευτυχισμένοι. Μετά από 4 μήνες στο πέλαγος, ο Ιάμβουλος έφτασε στο νησί του οποίου το σχήμα ήταν στρογγυλό και η περίμετρός του έφτανε τα 5.000 στάδια. Κάθε ομάδα κατοίκων εκτρέφει ένα πτηνό μεγάλου μεγέθους και ιδιαίτερης φύσης, μέσω του οποίου δοκιμάζουν τα νήπια για να διαπιστώσουν τις ψυχικές τους διαθέσεις. Βάζουν τα βρέφη πάνω στα πουλιά και καθώς αυτά πετάνε, όσα βρέφη αντέχουν την εναέρια πτήση, τα μεγαλώνουν. Ενώ όσα ζαλιστούν και τρομάξουν, τα ρίχνουν κάτω. Γιατί ούτε πολύ καιρό πρόκειται να ζήσουν, ούτε διαθέτουν άλλες αξιόλογες ψυχικές ιδιότητες. Μπορούμε να συγκρίνουμε το αεροβάπτισμα της αρχαιότητας που περιγράφει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης με το αεροβάπτισμα που γίνεται σήμερα για παιδιά που είναι ετοιμοθάνατα, αλλά μετά το σήκωμα, το ανασήκωμά τους στον αέρα, αυτά αναζωογονώνται, επιβιώνουν και γίνονται γερά. Δεν πεθαίνουν στον αέρα και το βάπτισμα είναι βάπτισμα ζωής. Και το τρίτο βάπτισμα είναι το βάπτισμα του πυρός. Αυτό το βάπτισμα έκανε στον Αχιλλέα η μητέρα του, η Θέτιδα. Η Θέτιδα γέννησε ίσως 8 αγόρια από τον Πηλέα, τα οποία έκαψε στην προσπάθειά της να κάψει τα θνητά τους μέλη, που ήταν από τον Πηλέα,
και να αφήσει μόνο τα δικά της αθάνατα. Έβραζε στην κάμερα της λεχόνας νερό και βουτούσε τα μικρά αγόρια, τα νεογέννητα, μέσα στην καυτή χύτρα. Ο Πηλέας, αφού έχασε 8 από τα αγόρια του, μπήκε ξαφνικά στην κάμαρα όταν η Θέτιδα γέννησε τον ένατο γιο της και τον άρπαξε και τον έσωσε. Το αγοράκι αυτό ονομάστηκε Λυγύρωνας από τον κένταυρο Χείρωνα, ο οποίος τον έσωσε γιατί είχε λυγερή φωνή, τραγουδούσε πολύ όμορφα, αλλά ταυτόχρονα ονομάστηκε και Άχυλος με έψιλον γιώτα, γιατί είχαν καεί τα χείλη του από το καυτό νερό. Ο κένταυρος Χείρωνας μεταμόσχευσε στον Αχιλλέα τον αστράγαλο του γίγαντα Δάμισου, τον οποίο ξέθαψε, και έτσι με νεκρό μόσχευμα τον δεξιό αστράγαλο του Δάμισου, ο Αχιλλέας έγινε πολύ οκής, πολύ γρήγορος στα πόδια, πράγμα που πήρε και ο απόγονός του, περήφανος για την σβελτάδα του στους αγώνες ο Μέγας Αλέξανδρος. Το χρήσωμα του βρέφους είναι μία συνήθεια η οποία γίνεται στην αρχαία Ελλάδα και το χρήσωμα το κάνει ο πιο κοντινός συγγενής. Ας δούμε τα πατροπαράδοτα έθιμα των Ελλήνων μετά τη γέννα. Τήρηση των διατηρήν τα των πατέρων νόμιμα. Πρέπει να τηρούμε και να διατηρούμε τα πατροπαράδοτα έθιμα. Χρυσώσετε το βρέφος, το χρήσωμα του βρέφους και τα καθηκού σας αυτό ποιήστε θυσίας και να ποιεί κάποιος τις καθιερωμένες θυσίες. Ως επιφανίας τεινός κατά ανθρώπους, ως να εμφαίνεται στους ανθρώπους κάποια θεότητα. Όμως, πολλοί από τους ήρωες στην αρχαία Ελλάδα δεν έμειναν γνωστοί με το βαπτιστικό τους όνομα, αλλά με το παρώνυμό τους, το παρατσούκλι τους, όπως ο Φιλονίδης, Οδυσσέας, ο Λυγύρων, Αχιλλέας, ο Διομήδης, Ιάσο. Τι μας λέει για αυτά τα ονόματα ο Ελιανός? Ο Ξάνθος, ο μελικός ποιητής, αυτός ήταν μεγαλύτερος σε ηλικία από τον Στησίχορο από την ημέρα, λέει ότι η Ηλέκτρα, η κόρη του Αγαμέμνονα, δεν ονομαζόταν έτσι αρχικά, αλλά το όνομά της ήταν Λαοδίκη. Αυτό το αναφέρει και ο Όμηρος στην Ιλιάδα. Όταν σκοτώθηκε ο Αγαμέμνονας και ο Αίγιστος πήρε για γυναίκα του την Κλυτεμνίστρα και τον θρόνο, οι αργοί ονόμασαν τη Λαοδίκη Ηλέκτρα, γιατί ήταν ανήπανδρη και είχε γεράσει παρθένα, δηλαδή δεν είχε πάρει άνδρα και δεν είχε δοκιμάσει συζυγικό κρεβάτι. Η Λέκτρα, Α Λέκτρο, Α δίχως Λέκτρο, δηλαδή χωρίς νηφικό κρεβάτι. Η κρυφή γέννα της Κρέουσας. Η πριγκίπισσα των Αθηνών Κρέουσα βρέθηκε με τον Θεό Απόλλωνα και είχε ένα εξώγαμο παιδί χωρίς γάμο. Εκτός γάμου. Πώς να το παρουσιάσει στη μητέρα και τον πατέρα της? Το εξέθεσε και να τι μας λέει για αυτή την έκθεση του βρέφους και τη γέννα του ο Ευρυπίδης.
το έργο του Ίων. Κρέουσα. Εγώ και ο Φίβος, ο Απόλλωνας, εσμίξαμε κρυφά κοντά στο βράχο που τραγουδούνε τα ειδόνια. Σαν έκλεισαν οι 10 μήνες σε Ελληνιακή, που ήμουν έγκυος, γέννησα το παιδί του Φίβου, πνίγοντας τις οδύνες μου μακριά από ξένο μάτι, επειδή φοβόμουν τη μητέρα μου. Τύλιξα το σώμα σου, Παρθένια Σπάργανα, ματέρας, με τα παρθενικά μου σπάργανα από τη μητέρα μου. Τάδε ενύψα κερκίδος εμάς πλάνους. Αυτά τα ύφανα στη σαΐτα του αργαλιού μου. Δεν σου έδωσα γάλα από το μαστό μου, αυτή τη μητρική τροφή, ούτε λουτρά χερίν, ούτε σέλουσα με τα χέρια μου. Μες στη σπηλιά έρημος εγκατέλειψα να σε σπαράξουν και να σε φάνε τα όρνια με τα ράμφη τους και να πας στον Άδη. Με είχε κυριέψει ο φόβος, παιδί μου, και έβαλα σε κίνδυνο τη ζωή σου. Να, δες τα γνωρίσματα. Το ύφασμα δεν είναι αψεγάδιαστο. Μοιάζει με προσπάθεια ενός αρχάριου στη σαΐτα του αργαλιού. Η γοργόνα είναι υφασμένη στη μέση του λεπτού πέπλου. Και ολόγυρα είναι κεντυμένο με φίδια σε σχήμα της αιγίδας. Χρήσωμα, σου έβαλα παλιό κόσμο με ολόχρυσα φίδια. Δέρεα νεογόνο φέριν, φυλαχτό που πρέπει να φοράει το νεογέννητο. Μας το έδωσε η θεά Αθηνά, που λέει πως με αυτά πρέπει να το αναθρέψουμε, όπως έγινε με τον Ερυχθόνιο, τον παλιό μας πρόγονο. Στεφάνι ελιά σου έβαλα. Από το πρώτο δέντρο που έφερε μια φορά η Αθηνά στον βράχο της. Το κλαδί αυτό, αν υπάρχει ακόμα, δεν ξεραίνεται ποτέ, αλλά πάντα είναι γεμάτο φύλλα, γιατί είναι κομμένο από ιερή ελιά. Ο Ίωνας ρωτάει την Κρέουσα. «Τι είσαι, ΔΕΗ, ποια είσαι, πόθεν γης ήλθες, από ποια γη ήρθες? Εκ ποιας πάτρα πέφυγας? Ποια είναι η πατρίδα σου? Όνομα τι σε καλήν ημάς χρεών? Με ποιο όνομα πρέπει να σε φωνάζουμε? Εκ γης πατρός σου πρόγονος έβλαστεν πατήρ. Από την γη ξεφύτρωσε ο πατέρας του πατέρα σου. Αθάνα γήθεν εξανήλετο. Η Αθηνά τον έβγαλε από τη γη. Εσπαρθένους τεχείρας ούτε κούσανίν, στα παρθενικά της χέρια, χωρίς να τον γεννήσει. Και τι σημαίνει Ίωνας? Ίωνα δαυτόν κτίστορας Ιάδος χθονός, και με το όνομα Ίων, το όνομα του ιδρυτή της ασιατικής χώρας. Όνομα και κλείστε θύσετε καθ' Ελλάδα. Με αυτό το όνομα θα ορίσει να το ονομάζουν στην Ελλάδα. Όνομα δου μέλη τυχήν. Το όνομα που σου έτυχε να φέρεις. Ίων εγώ σφε πρώτος ονομάζω Θεόν. Ίωνα, εγώ είμαι ο πρώτος από όλους τους θεούς που σε ονομάζω. Και τι σημαίνει το όνομα Ίων? Ο ερχόμενος. Ίωνα δ' ονομάζω σε τη τύχη πρέπον. Και Ίωνα σε ονομάζω όνομα που είναι ταιριαστό με την τύχη σου. Οθούνε καδί των εξιόντιμη Θεού. Γιατί πρώτον εσένα αντάμωσα όταν έβγαινα από το ιερό του Θεού. Ίχνος συνύψας πρώτος. Ίων, ο ερχόμενος, με το χ του ρήματος ημί, με αναβιβασμό του τόνου. Ημί, ημί, Χριστός, Χριστός, Διογένης, Διογενής,
Φέδρος, φεδρός. Το παρθενικό πέπλο της κρέουσας, το οποίο σκέπασε το νεογέννητο μωρό της πριν το εγκαταλείψει, είχε την αιγίδα και φίδια, τα σύμβολα της θεάς Αθηνάς. Ούτως εστ ο μύθος, ον κλείο πάλε. Αυτός είναι ο μύθος που ακούω από παλιά, ότι η Αθηνά έχει στο στήθος της το δέρμα της αιγίδας, κατσίκας, αυτήν που ονομάζουν αιγίδα, την πανοπλία της παλάδας. Έτσι την ονόμασαν αιγίδα την πανοπλία όταν όρμηξε στη μάχη των θεών. Είχε τον θώρακα οπλισμένο με σπήρες από οχές. Και για το όνομα του παιδιού, πολλές φορές γινότανε μαλώματα στην οικογένεια. Και συνήθως το παιδί έπαιρνε το όνομα του παππού του από την μεριά του πατέρα του. Αλλά πολύφερνες νύφες, φερνή είναι η πρίκα και πολύφερνή είναι η νύφη με μεγάλη πρίκα, ανάγκαζαν με τα χρήματα να δοθεί στο πρώτο παιδί το όνομα του δικού της πατέρα. Και ας δούμε έναν κτηνοτρόφο στην Αθήνα που ήθελε να δώσει άλλο όνομα στο παιδί του και άλλο η γυναίκα του. Ενώ ο Αλκιβιάδης και το όνομα του πεθερού του έδωσε και πήρε δεύτερη πρίκα από τη γυναίκα του για να δώσει το όνομα του πεθερού στον γιο του και όχι το όνομα του δικού του πατέρα. Αριστοφάνους Νεφέλε, η προξενήτρα μου φούσκωσε τα μυαλά να πάρω τη μάνα σου. Εγώ καλά ζούσα στο χωριό μου χωρίς λουσίματα και φιασίματα και όπως μου ερχόταν βολικά. Ζωή γεμάτη μελίσια, πρόβατα και σταφύλια. Έπειτα πήρα γυναίκα την ανιψιά του Μεγακλή, του γιού του Μεγακλή. Χωριά της εγώ, μια κομψευάμενη, καλομαθημένη, μια κυράτσα. Ύστερα που λέτε σαν αποκτήσαμε αυτόν εδώ το γιο, εγώ και η εξοχώτης της, η γυναίκα μου, τσακωνόμασταν. Περί του ονόματος, για το όνομα. Τι όνομα να δώσουμε στο παιδί μας. Αυτή βλέπεις έβαζε στο όνομα τη λέξη ύπος. Ξάνθιπος, χάρυπος, καλυπίδης. Ενώ εγώ του έδινα το όνομα του παππού του, Φιδονίδης. Για πολύ καιρό μαλλιοτραβιόμασταν. Έπειτα συμφωνήσαμε και το βγάλαμε Φιδιππή. Αυτόν το γιο τον έπαιρνε στα χέρια της και του έλεγε χαϊδευτικά. Όταν θα μεγαλώσει και θα οδηγείς το άρμα προς την πόλη, σαν το Μεγακλή ντυμένος με πορφύρα, και εγώ συνέχιζα. Όταν θα οδηγείς τα γίδια από τα κατσάβραχα σαν τον πατέρα σου, φορώντας μια προβιά χωρίς μανίκια. Μα αυτός δεν μ' άκουγε σταλιά. Μόνο έριξε την αλογομανία του, το ενδιαφέρον του για τα άλογα, στα χρήματά μου. Και το όνομα του γιού του Αλκιβιάδη. Ο Αλκιβιάδης πήρε δεύτερη πρίκα για να δώσει στο γιο του το όνομα του πεθερού του. Βίοι παράλληλοι Πλουτάρχου, Αλκιβιάδης. Ο Ιππώνικος έδωσε την κόρη του την υπαρέτη σε γάμο με τον Αλκιβιάδη με πρίκα 10 τάλαντα. Αναφέρουν επίσης ότι ο Αλκιβιάδης όταν η υπαρέτη γέννησε εισέπραξε και άλλα 10 τάλαντα προβάλλοντας την απέτηση με τον ισχυρισμό ότι έτσι είχε συμφωνήσει αν γεννηθούν γη. Και ο Καλίας, επειδή φοβόταν τις επιβουλές του, ήρθε στον Δήμο και του χάρισε τα χρήματα.
και μεταβίβασε και το σπίτι του. Στην περίπτωση κατά την οποία θα συνέπειπτε να πεθάνει χωρίς να αφήσει απογόνους. Η γυναίκα του Αλκιβιάδη η Παρέτη ήταν σεμνή και αγαπούσε τον άντρα της και λυπόταν μετά το γάμο της όταν έβλεπε τις σχέσεις του με ξένες και αθηναίες εταίρες και γι' αυτό εγκατέλειψε το σπίτι και κατέφυγε στον αδελφό της τον Καλία. Και επειδή ο Αλκιβιάδης αδιαφορούσε και εξακολουθούσε να παραδίδεται σε ειδηπάθειες, ήταν ανάγκη να παραδώσει αυτή η ίδια την έγγραφη αίτηση του διαζυγίου στον Άρχοντα. Όχι με άλλον, αλλά να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως. Όταν λοιπόν η Παρέτη πήγε στον Άρχοντα, ο Άρχον Βασιλεύς, που ήταν κληρωτός κάθε χρόνο, για να το κάνει αυτό σύμφωνα με τον νόμο, ήρθε ο Αλκιβιάδης, ο οποίος την άρπαξε και έφυγε φέρνοντάς την μέσα από την αγορά, χωρίς κανένας να εναντιωθεί ή να τολμήσει να του την πάρει από τα χέρια του. Και έτσι η Παρέτη έμεινε μαζί του μέχρι τον θάνατό της. Και πέθανε λίγο μετά τον πλούτο Αλκιβιάδη στην Έφεσο. Αυτή η βία που άσκησε ο Αλκιβιάδης στη γυναίκα του την Υπαρέτη δεν φάνηκε καθόλου παράνομη ούτε απάνθρωπη. Γιατί ο νόμος φαίνεται ότι απαιτούσε να παρουσιάζεται αυτοπροσώπως στο δημόσιο η γυναίκα που χώριζε για να δίνεται ευκαιρία στον άνδρα να την απαιτεί και να την παίρνει πίσω. Αυτά μαθαίνουμε για το διαζύγιο στην Αθήνα, αλλά υπάρχει και κάτι που έκανε τον Αλκιβιάδη να θέλει τη γυναίκα του πίσω. Αν έπαιρνε το διαζύγιο ή η Παρέτη, ο Αλκιβιάδης έπρεπε να δώσει την πρίκα αφάγωτη πίσω στον πεθερό του ή στον αδελφό, τον Καλία της η Παρέτης, και αυτά τα χρήματα τα είχε ξοδέψει. Γι' αυτό και πήρε τη γυναίκα του πίσω. Ο Λαέρτης, ο βασιλιάς της Ιθάκης, πατέρας του Οδυσσέα, είχε νυμφευθεί από την Παρνασίδα, την κόρη του Αυτόλικου, την Αντίκλεια. Όταν γεννήθηκε ο Οδυσσέας, ο Αυτόλικος ήρθε να του δώσει τα βαφτιστικά δώρα και να του δώσει το όνομα του. Να τι μας λέει ο Όμηρος για αυτά τα βαφτίσια στην Οδύσσια. Ο Αυτόλικος μια μέρα φτάνοντας στην καρπερή Ιθάκη, την κόρη του, την Αντίκλεια, με γιο νεογέννητο Λεχόνα βρήκε. Η Ευρύκλεια τότε, η δούλη, του απίθωσε στα γόνατα το εγγόνι του όταν τέλεψε το δείπνο και του μίλησε με αυτά τα λόγια και του είπε: «Αυτόλικε, μοναχός το όνομα να βρεις και να το δώσεις. Στου τέκνου σου το τέκνο. Το θέλες από καρδιάς το εγγόνι». Τότε πήρε το λόγο ο Αυτόλικος και είπε: «Γαμπρέ Λαέρτη και κόρη Αντίκλεια, νοματίστε τον καθώς σας πω τον γιο σας». Εδώ που με θωρείτε, έχω οργιστεί με πλήθος κόσμο ως τώρα και είναι πολλοί που δυσαρέστησα στη γη, γυναίκες και άντρες. Για τούτο και Οδυσσέα το αγόρι σας να πείτε και ως μεστώσει και γίνει παλικάρι, το τρανό της μάνας του, της Αντίκλειας παλάτι στον Παρνασσό, ας έρθει. Απ' τα πλούτη μου που εκεί φυλάω, θα πάρει τόσα από το χέρι μου που ολόχαρο θα τον καλοστρατήσω». Οι Λύκοι κατάγονται από την Κρήτη και από την Αθήνα. Αυτοί παίρνουν το όνομα από τον παππού τους, από την πλευρά της μητέρας τους. Και να τι μας λέει γι' αυτό το όνομα,
ο Ηρόδοτος. Όσο για τους Λύκειους, η αρχαία καταγωγή τους είναι από την Κρήτη. Γιατί την εποχή εκείνη την Κρήτη την κατήχαν βάρβαροι. Όταν φιλονίκησαν όμως την Κρήτη τα παιδιά της Ευρώπης, ο Σαρπιδόνας και ο Μίνωας, για την βασιλεία και επικράτησε ο Μίνωας κατά τη διαμάχη, ο Σαρπιδόνας και οι οπαδοί του εξορίστηκαν. Όταν εκείνοι εξορίστηκαν, πήγαν στην Ασία, στη χώρα της Μιλιάδας, γιατί η περιοχή στην οποία κατοικούν σήμερα οι Λύκοι, τον 5ο αιώνα π.Χ., την αρχαία εκείνη εποχή ονομαζόταν Μιλιάδα και οι κάτοικοί της Μίλη. Τότε όμως ονομάζονταν Σόλυμοι. Όταν βασίλευε σε αυτούς ο Σαρπιδόνας, εξακολουθούσαν να ονομάζονται με το όνομα το οποίο έφεραν όταν ήρθαν από εκεί. Εκείνο το οποίο και σήμερα τους δίνουν οι Λύκοι. Τερμίλες. Όταν όμως ήρθε στους Τερμίλες από την Αθήνα προς τον Σαρπιδόνα, ο γιος του Πανδίωνος, ο Λύκειος, ο οποίος εκδιώχθηκε από τον αδελφό του τον Αιγαία, τότε από το όνομα του Λύκειου ονομάστηκαν συντοχρόνο Λύκοι. Έθιμα οι Λύκοι έχουν άλλα κρητικά και άλλα καρικά. Έχουν όμως ένα ιδιαίτερο έθιμο, το οποίο δεν είναι όμοιο προς κανέναν άλλο λαό. Το εξής. Όταν ρωτήσουν κάποιον ποιος είναι, θα αναφέρει την γενεαλογία της μητέρας του, αναφέροντας αυτήν από μητέρα σε γιαγιά. Και αν κάποια γυναίκα αστεί συνοικήσει με δούλο, τα τέκνα της θεωρούνται ευγενή. Αν όμως άνδρας, έστω και ο πρώτος από όλους, έχει ως σύζυγο παλακίδα, ξένη, τα τέκνα του θεωρούνται ανυπόληπτα. Αυτό μας θυμίζει το δέντρο του Ιεσέ, το οποίο ξεκινά από τον προ-προ-παππού της Μαρίας, της Παναγίας, και στην κορυφή του είναι ο Ιησούς, με προγονική καταγωγή από την γενιά της. Και το γένος του Αβραάμ, που η Σάρα αποκτά νόμιμο παιδί πολύ μεγάλη σε ηλικία, ενώ ο Αβραάμ είναι ένας πατριάρχης, το παιδί του με την Άγαρ, ο Ισμαήλ, ο Αγαρινός, δεν είναι νόμιμο παιδί του και δεν μπορεί να γίνει πατριάρχης όπως ο Αβραάμ. Καταλήγει λοιπόν αυτή η εκπομπή που αναφέρεται στην βάφτιση στην αρχαία Ελλάδα με τα νόμιμα, αυτά που πρέπει να γίνουν σε κάθε βάπτιση, τα αμφιδρόμια. Τα αμφιδρόμια είναι ο καθαρμός μετά τον τοκετό. Μετά τον τοκετό πλένονταν και καθαρίζονταν η λεχόνα, το βρέφος και όλοι όσοι είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους. Την πέμπτη ημέρα μετά τον τοκετό καθάριζαν το σπίτι και τοποθετούσαν στην εξώθυρα στεφάνι από κλαδί ελιάς, αν το νεογέννητο βρέφος ήταν αγόρι. Αν το βρέφος ήταν κορίτσι, η θύρα στολιζόταν με μάλινη ταινία. Μετά τον στολισμό άρχιζαν τα απατούρια, η ιεροπραξία του καθαρμού. Η τροφός κρατούσε στην αγκαλιά της το βρέφος και έκανε περιφορές γύρω από την εστία του σπιτιού. Έτσι και η ονομασία αμφιδρόμια, που σημαίνει αμφίδρομος, δηλαδή διπλός δρόμος γύρω από την εστία. Την πομπή της τροφού με το βρέφος την ακολουθούσαν όλοι οι συγγενείς.
Την 7η ημέρα γιορτάζονταν οι Εβδόμες και την 10η ημέρα η 10η του Πεδαρίου κατά τον Αριστοφάνη ή κατά τον Ισαίο. Δεκάτην θείην εστίαν ή γενέθλια θείην. Τότε γινόταν η ιεροπραξία της ονοματοθεσίας του βρέφους. Μετά την ονοματοθεσία γινόταν θυσίες και συμπόσια στα οποία βρισκόταν όλοι οι συγγενείς και οι στενοί φίλοι της οικογενείας καθώς και οι δούλοι. Οι φίλοι έφερναν δώρα προς τη μητέρα και το βρέφος. Τα απατούρια ήταν η γιορτή με την οποία γινόταν η εγγραφή των βρεφών στα αρχεία της πόλεως. Γιορτή πανηγυρική για την εγγραφή των παιδιών στους καταλόγους των πολιτών. Τα απατούρια διαρκούσαν 3 ημέρες. Η πρώτη ημέρα λεγόταν δορπία και γιορταζόταν την 11η ημέρα του μηνός Πιανεψιόνος, ο οποίος σήμερα είναι μέσα Σεπτεμβρίου με μέσα Οκτωβρίου ή μέσα Οκτωβρίου με μέσα Νοεμβρίου, το μήνα που επέστρεψαν οι Αθηναίοι ζωντανοί από την Κρήτη, αφού σκότωσε στην Κρήτη τον Μινόταυρο ο Θησέας. Και αφού δεν είχαν τίποτε άλλο να φάνε στο νησί όπου εξόκυλε το καράβι του Σιδηλιάς, έψησαν τα πία, τα φασόλια. Γι' αυτό και επέζησαν και ονόμασαν τον μήνα Πιανεψιώνα, γιατί κάθε χρόνο τον γιόρταζαν με την ελληνική φασολάδα. Η πρώτη μέρα των απατουρίων γινόταν προς τιμήν του Διός Φατρίου. Οι πατέρες των παιδιών συναθρίζονταν κατά φατρίες σε εορταστικό συμπόσιο. Τι σημαίνει φατρία? Το αρχαίο ελληνικό ψωμί, ο άρτος, γινόταν από κρυθάλευρα. Έτσι, όπως και η μπύρα αλφα, από τα άλφυτα, τα κρυθάρια. Λεγόταν αλφα, το κρυθαρένιο ψωμί. Ενώ αργότερα το ψωμί γινόταν από σιτάλευρο, που λέγεται φαρ. Και η οικογένεια που τρώει το ίδιο ψωμί γύρω από το ίδιο τραπέζι ονομάζεται φάρα μας ή φατρία μας. Έτσι, η φατρία είναι η κατάλογη των βρεφών, τα δημοτολόγια της Αθήνας και τα ονόματα των παιδιών καταγράφονται εκεί. Κάθε χρόνο τον μήνα Πιανεψιώνα. Η δεύτερη μέρα των απατουρίων ονομάζεται Ανάρρησης, που θα πει απολύτρωση, και γιορτάζεται τη 12η ημέρα του μηνός Πιανεψιώνος. Τότε γίνονταν θυσίες ζώων. Η τρίτη ημέρα ονομάζεται Κουρεώτης. Την ημέρα αυτή τα παιδιά παρουσιάζονταν στη φατρία όπου και έπρεπε να εγγραφούν. Τα ονόματά τους γράφονταν στον κατάλογο από τον φατριάρχη. Ο πατέρας του παιδιού ορκιζόταν ότι το παιδί του είχε γεννηθεί από νόμιμη σύζυγο. Ακολουθούσε ψηφοφορία για την αποδοχή του παιδιού από την φατρία του. Μετά την εγγραφή ο πατέρας θυσίαζε ένα πρόβατο το οποίο ονομαζόταν Κούριον και ακολουθούσε συμπόσιο από τα μέλη της οικογενείας. Έπειτα ο πατέρας του κάθε παιδιού θυσίαζε στον βωμό του Φατρίου Διός ή της Φατρίας Αθηνάς και πρόσφερε πλακούντες και σπονδές ίνου τα ινιστήρια. Τα νεαρά αγόρια και τα κορίτσια περνούσαν από την παιδική στην εφηβική ηλικία.
πρόσφεραν δοχείο ίνου προς τον Ηρακλή. Έκαναν σπονδές. Έδιναν να πιούν στους παρευρισκομένους και θυσίαζαν, έκοβαν μέρος από τα μαλλιά τους. Την τρίτη ημέρα των απατουρίων γινόταν έλεγχος της προόδου των μαθητών στα σχολεία και οι μαθητές απήγγειλαν χωρία διαφόρων ποιητών και συγγραφέων, ενώ αυτοί που αρίστευαν βραβεύονταν. Και στα γενέθλια του κάθε παιδιού η μητέρα έφερνε την τούρτα με τα κεράκια, την οποία έσβηνε ο νεαρός για να σβήσει το φως των προηγουμένων και να μείνει αναμένο το καινούριο για την καινούρια χρονιά που άρχιζε σαν να ξαναγεννιόταν με τα γενέθλιά του για να προχωρήσει για ένα καλύτερο μέλλον. Η άμυλος, η τούρτα των γενεθλίων. Η άμυλος τούρτα των γενεθλίων είναι εφεύρεση των αρχαίων Ελλήνων. Είναι η γενέθλιος ημέρα η οποία συνοδεύεται από την τούρτα που παρασκευάζει η μαμά. Η τούρτα συνόδευε τον εορτασμό της συμπλήρωσης ενός επιπλέον έτους ζωής. Το γλυκό το έφερναν στολισμένο με αναμένα κεριά και ο εορτάζων έκανε μία ευχή και έσβηνε τα κεράκια. Τα γενέθλια των παιδιών γιορτάζονταν επίσης, όπως και των μεγάλων, στο ναό της Αρτέμιδας. Τα κεριά συμβόλιζαν τα αστέρια και το φεγγάρι, τα οποία συνδέονταν με τη θεά Εκάτη, θεά του κυνηγίου, αλλά και θεά, στο σταυροδρόμι, το τρίστρατο της ζωής, όπου θα σβήσουν σε λίγο τα αστέρια και θα φανεί στον ουρανό ο ήλιος. Αθήνεος, Αμφιφών, τα δυο φώτα, η σελήνη που σβήνει και ο ήλιος που ανατέλει. Άμυλος, η τούρτα των γενεθλίων. Πλακούς Αρτέμιδη ανακείμενος. Είναι ο πλακούντας, είναι η πίτα, είναι το κέικ, το οποίο αφιερώνεται στη θεά Άρτεμι. Έχει δε εν κύκλο και όμενα δάδια και έχει κυκλικά αναμένα κεράκια. Άρτεμι φίλη δέσποινα, τούτον συφέρω, αγαπητή μου φίλη και κυρία μου Άρτεμι, αυτό σου φέρω. Ω πότνη Αμφιφόντα, ω θεά που έχεις δυο φώτα, της νύχτας και της μέρας, και σπονδύσιμα μνημονεύει αυτόν και δίφυλος ενε κάτι. Τα κεράκια ή δαδία στην τούρτα. Τα κεράκια άναβαν και έσβηναν προς τιμήν της θεάς Αρτέμιδας. Συμβόλιζαν τα αστέρια και το φεγγάρι, τα οποία θα δύσουν, και τον ήλιο θα φανεί στον ουρανό και θα λάμψει. Ο καπνός τους από το σβήσιμο μετέφερε τις επιθυμίες αυτών που είχαν γενέθλια προς τους θεούς. Τα παιδικά γενέθλια περιλάμβαναν την τούρτα της μαμάς και τα αναμένα κεράκια τα έσβηνε το παιδί με την ευχή που έκανε να τον προστατεύει η θεά Άρτεμις από κάθε κακό και αρρώστια.